από τον κύριο Μαρινάκη. Όπως. Ψάχνω να βρω. Θα μου το στείλουν τώρα γιατί το έχασα. Το είχα. Θα το βρω. Ένα Κοπρίτης που υπόθηκε. Νομίζω Κοπρίτης. Ναι. Ένας για επιχειρηματίας λέει έναν πανεπιστημιακό Κοπρίτη. Νομίζω ότι για σένα δεν ξέρω. Ξέρω. Δικό του πρόβλημα. Mm. Λέει έναν καθηγητή πολυτεχνικό Κοπρίτη, ο οποίος δουλεύει στην οικοδομία από 14 χρονών με τον πατέρα του και συνέχεια στον ιδιωτικό τομέα μέχρι να εκλεγεί καθηγητής πολυτεχνείου και συνέχεια ως καθηγητής πολυτεχνείου κάνει αυτά που ξέρεις ότι έχει κάνει. Mm. Εγώ δεν έβρισα τον κύριο Μαρινάκη. Εγώ είπα ότι αυτό το φαινόμενο της ολιγαρχίας, η μόνη διατύπωση που έχω χρησιμοποιήσει είναι η λέξη ολιγάρχης. Η λέξη ολιγάρχης δεν είναι υβριστική, είναι οικονομική πολιτική. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν, αυτή η διατύπωση απάντησε, χάνοντας ψυχραιμία του φαντάζομαι, με μία λέξη η οποία νομίζω ότι ανήκει σε ένα πολιτισμό που δεν είναι δικός μου. Σε ένα λεξιλόγιο που ο δικός μου πολιτισμός δεν μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω. Mm-hmm. Δεν πάμε για μια σύγκρουση λοιπόν. Πάμε για μια μονόπλευρη πιθανόν απώλεια ψυχραιμίας. Όχι από τη δική μου πλευρά. Mm-hmm. Εδώ είναι λίγο μια μάχη καουμπόιδες Ινδιάνοι. Στις περισσότερες ταινίες κέρδιζαν οι... Μου αρέσει ο ρόλος του Λουκι Λουκ. Ναι. Αυτό. Άντε να καθαρίσουμε το παιχνίδι και να τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κακός και ο καλός. Mm. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει και λαός. Θέλω να κάνω μια ερώτηση γιατί είναι χθες και η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Ο Πειραιάς και το κανάλι 1 είναι από τα πρώτα ραδιόφωνα. Δεν εργάστηκα ποτέ. Δεν είχα ποτέ την τιμή να εργαστώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Αλλά είναι ένα ιστορικό ραδιόφωνο της πόλης όπως Αθήνα Νέα 84, ο Διάβλος 10, λέω τα πρώτα για τους τηλεθεατές. Ο Ξένιος, Στεάνο Λιώσια και βεβαίως το κανάλι 1 του Πειραιά. Έχετε έννοια γι' αυτό και ακριβώς. Κώστα, τι άποψη υπάρχει. Έχετε εννοώ η παράταξη, ο άνθρωπο. Να σου πω ευθέως και προσωπικά. Έχω αμηχανία με αυτό. Mm. Έχουμε ανθρώπους και φίλους και συντοπίτες, πειραιώτες που δουλεύουν, που έχουν χτίσει αυτό το ραδιόφωνο, που έχουν βοηθήσει να στηθεί και να αποκτήσει μια ποιότητα κατά καιρούς και που σήμερα αυτό το ραδιόφωνο δυστυχώς ακούγεται μόνο στο, όπως είπε κάποιος, πολύ εύστοχα ή άστοχα, μόνο στα σανσέρ του Δημαρχείου. Δηλαδή που έχει πολύ χαμηλή ακροαματικότητα. Πάμε να αναβιώσουμε αυτό το ραδιόφωνο. Αλλά για να αναβιώσεις αυτό το ραδιόφωνο, χρειάζεται να κάνεις δουλειά. Χρειάζεται να δημιουργήσεις. Χρειάζεται να σκεφτείς. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Το Δημοτικό Θέατρο. Πήγα πρόσφατα στην παράσταση του Κιμούλη. Δεν είναι υπέροχο. Καταρχήν υπάρχει ένας καλός διευθυντής. Α, μπράβο. Ξεκινάμε από αυτό. Ξεκινάμε από το Διαμαντή. Το πιάσες. Και έτσι. Έχει ελευθερία. Το Δημοτικό Θέατρο κάποτε ήταν απαξιωμένο και ήταν μόνο για γάμους και βαφτίσια. Mm. Και ρήμαζε. Πώς στο Δημοτικό Θέατρο μπορούμε όλοι μαζί και το λειτουργούμε έχοντας δώσει τα γκέμια σε έναν άνθρωπο που δεν δέχεται επιρροές από τη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ακούει τους αντιδημάρχους. Μπράβο όμως το μόραλ που έκανε την επιλογή. Για, βεβαίως, για τον Νίκο Διαμαντή, ναι. Και θεωρώ ότι είναι κοινή μας κληρονομιά καταρχήν η λειτουργία του θεάτρου. Που τη χρωστάμε και στον Βασίλη Μιχαλολιάκο. Βεβαίως. Τη χρωστάμε και στους τεχνικούς αντιδημάρχους της εποχής Αγραπίδη. Mm-hmm. Να το πούμε στα ίσα. Βεβαίως. Στον Πάμπη τον Μπουγά, ο οποίος έτρεχε στο Σουφλιά για να εξασφαλίσει να πετύχει η δημοπρασία τότε. Το χρωστάμε στους αρχιτέκτονες, οι οποίοι δώσαν μάχη του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και των εταιριών, για να γίνει αυτό το αξιοπρεπές και πολύμορφο νεοκλασικό οικοδόμημα να ξαναβιώσει. Mm-hmm. Και βεβαίως στην κοινή αποδοχή, νομίζω ότι ο Νίκος έχει την ομόφωνη αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου και των δικών μας Δημοτικών Συμβούλων. Στον Νίκο Διαμαντή, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει πραγματικά λειτουργήσει έναν αυτόνομο πολιτιστικό οργανισμό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το κανάλι ένα αυτό. Να σου πει τη γνώμη μου, ναι. Ωραία. Χαίρομαι που τα πάω έναν άνθρωπο των μέσων, γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Και του ραδιοφώνου. Γιατί ραδιόφωνο ξέρω. Έτσι. Διότι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση έχανε σιγά σιγά χώρο στο δημόσιο λόγο με τα δημοτικά και διαδημοτικά ραδιόφωνα, μετά έχει μονόπλευρη ουσιαστική ενημέρωση και playlist. Ακριβώς. Υπάρχει το κρατικό ραδιόφωνο, βεβαίως, το δημόσιο ραδιόφωνο. Είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει το δημοτικό και το διαδημοτικό ραδιόφωνο. Και ακόμα και σε συνέργειες, είναι... εγώ θα έλεγα σαν πρόταση. Το κανάλι 1 μπορεί να ανοίξει κιόλας συμμετοχικά και με άλλους όμορους δήμους και να γίνει. Δηλαδή, είναι ανάγκη τη δημοκρατία, Νίκο. Έχει στήσει ραδιόφωνα και τα έχει απλώσει όλη την Ελλάδα. Mm. Ξέρω πολύ καλά τι λες και νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο κομβικό το ραδιόφωνο του Πειραιά. Να μην είναι απλώς ένας χώρος στον οποίο θα μισθοδοτούνται κάποιοι άνθρωποι, θα προσπαθούν να κάνουν μια δουλειά μίζερη. Ξέρουν ραδιόφωνοι άνθρωποι και τους ξέρουν. Το ξέρω πολύ καλά ότι ξέρουν. Και τους ξέρω τους περισσότερους και μιλάμε και
σκεφτόμαστε και ανησυχούμε για αυτό που πανιό θα μήχανε. Δεν έχουμε σχέδιο για το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θα συναντηθούμε με τους ανθρώπους του ραδιοφώνου, θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους του ραδιοφώνου και θα στήσουμε το σχέδιο της επιβίωσης και αναβίωσης του καναλιού 1. Κλείνω. Δύο είναι οι περιπτώσεις. Δεν υπάρχει αυτή την ιστορία ισοπαλία. Κερδίζεις, χάνεις. Στην ιστορία των εκλογών, πόσο μάλλον. Βέβαια, έχει ένα πολύ σημαντικό καινούριο ότι έχουμε απλή αναλογική. Επομένως, μπορεί και να μην είναι κερδίζεις, χάνεις. Οπότε να μην είναι και κερδίζεις, χάνεις. Το στοίχημα όμως είναι ότι αν χάσεις ή αν χάσετε, σημαίνει ότι ο ολιγάρχης που λες είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σήμερα στην πόλη. Και αύριο γιατί όχι και στη χώρα. Αυτό θα συμβεί αν δεν μπούμε στο δεύτερο γύρο. Νομίζω ότι μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο και πάμε για το Δήμο. Επομένως, από τη στιγμή που θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο, είτε βγούμε πρώτη είτε βγούμε δεύτερη, θα υπάρχει μία σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναγκαστικά ο Μπελαβίλας, αν είναι δήμαρχος, με τον Μόραλι, αν είναι στην αντιπολίτευση, θα πρέπει να τα βρουν και με άλλες παρατάξεις για να υπάρξει μία πλειοψηφία η οποία θα ψηφίζει τα θετικά. Και όσα δεν έχουν συνένεση, δεν θα ψηφίζονται. Αυτός ήταν ο νέος τύπος διακυβέρνησης για όλους και προειδοποιούμε και τα στελέχη μας. Σας ενημερώνουμε ότι πάμε για μεγάλες συνενέσεις από το Σεπτέμβριο. Επομένως, το μπαίνει ένα αφεντικό και δίνει τον τόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα κάνετε, δεν θα υπάρχει από το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ό,τι καλύτερο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.